είδαμε χτες από τα δύο καινούργια προγράμματα εδώ στον Α. Καταρχήν τα υποδεχόμαστε με πολύ χαρά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που πλέον θα συμπορευόμαστε, γιατί και τα δύο είναι καθημερινά προγράμματα, εκτός Σαββατοκύριακου δηλαδή, Δευτέρα με Παρασκευή. Το ένα είναι το πρωινό μας πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 8 το πρωί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, αλλά και την Ελένη Τσολάκη, τον Αναδιώτη, τον Δημήτρη Παπανότα, τον οποίο Δημήτρη μου, τώρα που θα ξυπνάς πρωί και θα είσαι εδώ διπλανό στούντιο, σε περιμένω μια μέρα ένα πρωινό να έρθει εδώ πέρα να μου τα πει με τον ωραίο δικό σου καταπληκτικό τρόπο που μπορεί να πει το πιο χοντρό πράγμα, αλλά. Επειδή ξεκινάει πρώτος να γελάει, γελάω και εγώ που τα ακούω. Και το παίρνω πιο ανάλαφρα, ρε παιδί μου. Τι έλεγε πάλι σήμερα τον Άγγο, γέλαγα και εγώ από το σπίτι και λέω τι είπε Παναγία μου. Τρώμαξα, αλλά το λέει τόσο χαριτωμένα που εντάξει, το περνάς ανάλαφρα. Λοιπόν, πολύ ευχάριστη παρέα. Πραγματικά νομίζω ότι έλειπε και από εμάς σαν κανάλι, αλλά και γενικότερα και από τους πολύ πρωινούς τηλεθεατές, διότι το πρόγραμμα βγαίνει την ώρα που τα υπόλοιπα κανάλια κυρίως έχουν ενημερωτικά προγράμματα. Μια πολύ γλυκιά και υπέροχη παρέα, η οποία έκανε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα εχθές και χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Μπράβο τους και καλή συνέχεια, παιδιά. Τώρα, να περάσουμε και στο απογευματινό του Χρήστου Φερεντίνου, που ήρθε χθες και μας τα είπε και μας έπαιξε μια χαρά εδώ πέρα. Μπράβο, Χριστάρα, ο οποίος επίσης πήγε πολύ καλά, έσκησε. Βέβαια. Σε μια ζώνη που φαίνεται τελικά ότι λείπει λίγο αυτό. Το παιχνίδι, η χαρά, η διασκέδαση, η πλάκα, ο χαβαλές. Του αρέσει το Έλληνα το τηλεπαιχνίδι, δηλαδή, ωραία. Και μετά από κανένα δυο χρόνια που δεν υπήρξε τίποτα στον ορίζοντα και με τη σπιρτάδα και το χιούμορ του Χρήστου, που το έχει πάρα πολύ με τα τηλεπαιχνίδια, έκανε τη διαφορά. Κάθισε ο κόσμος και το είδε, γιατί είναι και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και γρήγορο, δεν κρατάει και πολύ ώρα, 40 λεπτά με το ζόρι. Ναι, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, σου μείνε καμία από τις θεσινές τους έρευνες. Έλα, είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Ποια είναι η συνηθέστερη δικαιολογία του παιδιού που δεν έχει διαβάσει? Να τη στη μάνα. Στη δασκάλα ή στη μάνα? Στη μάνα. Στη μάνα. Ωραία, πεινάω. Πεινάω. Εμένα τα παιδιά μου, επειδή ξέρουν ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά στο φαγητό, αν μου πούν για φαΐ... Σταματάνε όλα, παγώνουν. Γιατί και εμένα η μαμά μου έτσι με μεγάλωσε. Για να μην διαβάσει, είπαμε έτσι.